στην πρώτη επιστολή, όπου εκφράζει την κατάπληξή του και την βαθύτα διοδύνη του για την επιστολή αυτή, την οποία χαρακτήρισε έργο ολεθρίων συμβούλων και εύχεται όπως μία κοπή μοιραία για το έθνος. Στην τρίτη επιστολή, ο Κωνσταντίνος προτρέπει τον Ανδρέου να μην επιμείνει να αναλάβει σε εκείνη τη χρονική συγκυρία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σημειωτώνω ότι ο Παπανδρέου είχε αναλάβει και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ήταν δηλαδή πρωθυπουργός, υπουργός παιδείας και ήθελε να αναλάβει και το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Και εδώ επανερχόμαστε σε ένα θέμα το οποίο πρόκειψε μεταπολιτευτικά με την αναθεώρηση του συντάγματος το 1986, όπου ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας, ξεδόντηκε σε την Προεδρία της Δημοκρατίας. Με αποτέλεσμα να καταστήσει τον Πρωθυπουργό, το οποίο το βιώνουμε και σήμερα, βασιλιά στη θέση του βασιλέως. Έτσι. Αν υπήρχε ρυθμιστικός παράγων πολιτιακός, Προεδρία Δημοκρατίας με αρμοδιότητες, θα αφήναν τον Τζίπρα να κάνει τρεις εκλογές ένα χρόνο ή θα αφήναν τον ΓΑΠ με τον Παπα-Κωνσταντίνου να μας ρίξουν τα μνημόνια. Δεν υπήρχε ρυθμιστικός πολιτιακός παράγων με αρμοδιότητες. Υπάρχει. Και δεν υπάρχει. Για να επανέλθουμε, επίσης ο Κωνσταντίνος επισημαίνει ότι θεωρεί αναγκαίο η αποχώρηση του Καρουφαλιά από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης να συνοδευτεί από ταυτόχρονο διορισμό και ορκομοσία άλλου υπουργού από τα στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ένωσης Κέντρου. Αυτό βέβαια το είπε και σε μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν αρκετά χρόνια στον Παπαχελά, αν θυμάμαι καλά, είχε πει ότι του είπε «γράψε μου το όνομα σε ένα χαρτί, ποιον θες να βάλω Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μη μου λες να βάλω εσένα». Πώς θα γίνει αυτό? Όταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει την προανάκριση για την υπόθεση Ασπίδα, θα βάλω τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εθνικής Άμυνας, γιατί, για να κάνει την ανάκριση για το γιο του? Αν και ήταν προφανές για ποιο λόγο επέμενε ο Παπανδρέου να αναλάβει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αυτό όμως από μόνο του δεν τεκμηριώνει το μένος του εναντίον του Καρουφαλιά. Το μήνυμα της έλεγχος ο Καρουφαλιάς έγραψε για την υπόθεση Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου, για την οποία βέβαια έχουν γράψει ο Μπουλούκος, ο Χοντρακούκης, έχουν βγει διάφορα κτλ. Βέβαια αυτοί γράψανε αφού φύγαν από το ΠΑΣΟΚ, ναι, με τα πολιτευτικά και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, ναι, και μετά γράψανε, και αυτό βέβαια αποδυναμώνει λίγο τη μαρτυρία τους κατ' εμέ. Δηλαδή εάν τα έλεγαν αυτά ενώ όσο ήταν έστω όχι την δεκαετία του 60, αλλά αν έγραφαν όταν ήταν ας πούμε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ την δεκαετία του 80, θα είχε νομίζω μεγαλύτερη ισχύ η μαρτυρία τους. Λέει λοιπόν, κίνδυνος βέβαια της δημοκρατίας για να υπάρξει ανάγκη προστασίας της, ώστε να δικαιολογείται έστω και το ελάχιστο ιδεολογικό κίνητρο, δεν υπήρχε. Η κυβέρνηση ήταν δημοκρατική, ανέβηκε στην εξουσία με την ελεύθερη ψήφο του ελληνικού λαού και διέθετε ευρία λαϊκή υποστήριξη. Επρόκειτο επομένως περί οργανώσεως που απέβλεπε στην ακόμα και βία επαναστατικά απομάκρυνση από το στρατό αξιωματικών που δεν ήταν μέλη του Ασπίδα για να ανοίξει ο δρόμος στην ταχύτερη άνοδο και κατάρρευση των θέσεων από τους συνωμότες. Επρόκειτο καθαρά περί ομού ιδιωτελούς σκοπού που καλυπτόταν από τη δίθεν επιβολή της αξιοκρατίας. Θέλω να δούμε λίγο δύο επιστολές που ήταν το φως της δημοσιότητας σχετικά πρόσφατα, πριν μερικά χρόνια, και οι οποίες αποκωδικοποιούν την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί μετά τα Ιουλιανά. Η πρώτη είναι του Ευάγγελου Αβέροφ προς τον Παναγιώτη Κανελόπουλο με ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου του 1966, στην οποία αναφέρει λιτά ότι αν δεν πέσει η κυβέρνηση Στεφανόπουλου, θα απαραιτηθεί για το βουλευτικό αξίωμα. Πιστεύω, έγραφε ο Αβέροφ, ότι η κυβέρνηση, αφού προσέφερε σοβαρά υπηρεσίες, τώρα παρά τα προσπαθίες του Πρωθυπουργού και ελαχίστων συνεργατών του,
όχι μόνο δεν προσφέρει υπηρεσία, αλλά βλάπτει. Βλάπτει κοινοτρόφος και κατά πολλούς τρόπους υποθηκεύει βαρέτατο το μέλλον της χώρας. Η άλλη είναι μια μακροσκελής αποκαλυπτική επιστολή του Παναγιώτη Κανελόπουλου προς τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στο Παρίσι με ημερομηνία 16-17 Μαρτίου του 67, δηλαδή ένα μήνα πριν από το πραξικόπημα. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα για το πώς έβλεπε τότε ο Κανελόπουλος την κατάσταση. Η επιχείρηση χρονισμού της ενότητας της ΕΡΕ σημειούνται κυρίως ως προσπάθεια χρονισμού του κύρους μου ως αρχηγού του κόμματος. Τον Κανελόπουλο τον είχαν αμφισβητήσει μέσα στην ΕΡΕ και με άγριο τρόπο μάλιστα. Στην προσπάθεια αυτήν, λέει ο Κανελόπουλος, συνεργάζονται οι έξαλλοι μεταξύ των φίλων μας, οι φοβούμενοι τας εκλογάς και οι ονειρευόμενοι εκτροπάς. Ο Μαρκεζίνης που βλέπει ότι χάνεται εν περιπτώσει εκλογών και ορισμένοι κύριοι των Σαλονιών. Διατηρώ, λέει ο Κανελόπουλος, την ηρεμία μου και αυτό τους κάνει να λυσούν ακόμα περισσότερο. Ο Κανελόπουλος αναφέρει στην επιστολή του ότι η ΕΡΕ, αν και μειοψηφία, κατήφθηνε τις πολιτικές εξελίξεις μετά τα Ιουλιανά και μάλιστα τονίζει ότι αυτό έγινε με την πολύτιμη βοήθεια της εξαρτοσύνης του Ανδρέα Παπανδρέου. Είχε στηρίξει όλες, η ΕΡΕ είχε στηρίξει όλες τις κυβερνήσεις μετά τα Ιουλιανά. Θεωρεί μάλιστα ότι η μετριοπαθής αντίδρασή του στις εξαρτοσύνες του Ανδρέα βοήθησε στην ενίσχυση της επιρροής της ΕΡΕ στην κοινή γνώμη. Να τι αναφέρει ο Κανελόπουλος για την υπόθεση Ασπίδα. Η υπόθεση Ασπίδα είναι μεγάλη εμπλοκή. Έπρεπε, το είχα πει από το Σεπτέμβριο του 65, να είχε επιταχυνθεί η ανεκδίκητος ανάκρισης, εις την οποία ανεμίχθησαν και ορισμένοι σκοτεινοί δίθεν ειδικοί μας παράγοντες, και να είχε λήξει η όλη υπόθεση το αργότερο του έτους. Έγινε μυθιστόρημα, μια ιστορία που έπρεπε να είχε λήξει με αποβολή από το στράτευμα 5-10 λοχαγών ή 2-3 ανωτέρων αξιωματικών και να ανάγκη με μια ραγδαία ποινική καταδίκη. Από την επιστολή Κανελόπουλου προκύπτουν και ενδιαφέροντα στοιχεία για το κλίμα που είχε διαμορφωθεί ένα μήνα πριν από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Λέει, είμαι βέβαιος, υπερβέβαιος, ότι εβόμβε των τελευταίων 10 ημερών είναι έργο ηλιθίων της ειδικής μας παρατάξεως. Αριστεροί και κεντρώοι που δεν συμφέρουν ήχον να ενεργήσουν κατά αυτόν τον τρόπο. Φοβούνται άλλωστε εκτροπήν και δεν θέλουν να προκαλέσουν. Εάν συνεχιστεί η τακτική των βομβών, πρέπει να αποκαλυφθούν οι δράστες. Ο Κανελόπουλος πίστευε ότι η ΕΡΕ στις εκλογές που σε επικείμενες του Μαΐου, που δεν έγιναν τελικά, ότι θα κέρδιζε η ΕΡΕ. Άλλωστε το διατύπωσε σαφώς την επιστολή του. Ταυτοχρόνως όμως θεωρούσε αναπότρεπτο ότι η Ένωση Κέντρου και η ΕΔΑ θα έφερναν οπωσδήποτε άνω του 50% των ψήφων. Αντικειμενικός σκοπός τότε ήταν η διενέργεια των εκλογών εντός του Μαΐου. Ο Κανελόπουλος κλείνει την επιστολή του ουσιαστικά με μια παράκληση προς τον Καραμαλή. Να γυρίσει πίσω και να αναλάβει τα ενία της παράταξης. Ελπίζω, λέει, να είμαι σε θέση να σε κατατοπίζω από τούτο και στο εξής τακτικά, εκτός αν αποφάσιζες, αναθεωρών τας μέχρι τούτε σκέψεις σου, να έρθεις και να αναλάβεις την ηγεσία. Προσωπικώς θα είμαι, σε βεβαιώ, ειλικρινέστατα, ευτυχής, αν το αποφάσιζες. Ήταν λοιπόν φανερό ότι ο Κανελόπουλος αντιμετώπιζε μια ισχυρή τάση αμφισβήτησης ως επικεφαλής ΕΡΕ, γεγονός που αποδυνάμωνε την παράταξη και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και το SOS προς τον Καραμαλή. Ο Παναγιώτης Πιπινέλης ήταν από τους πλέον αδιάλακτους εσωκομματικούς αντιπάλους εντός της ΕΡΕ και θειασότης μιας κοινοβουλευτικής εκτροπής ή μιας αντικοινοβουλευτικής λύσης. Όπως έγραψε ο Λενταρίτης αργότερα, είχε ήδη μοιηθεί στο κίνημα των συνταγματαρχών. Άλλωστε, ο Πιπινέλης διορίστηκε υπουργός εξωτερικών τόσο επί κυβερνήσεως του Κόλλια, όσο και επί κυβερνήσεως Παπαδόπουλου μέχρι το θάνατό του το 1970. Οι εσωκομματικοί λοιπόν αντίπαλοι του Κανελόπουλου γνώριζαν ότι ο Καραμαλής δεν επρόκειτο να επιστρέψει. Όπως βεβαίως το γνώριζαν και συνταγματάρχες, οι οποίοι όμως προτίμησαν να ανατρέψουν
Στον Παναγιώτη Κανελόπουλο. Να ένα ερώτημα τώρα εδώ. Και όχι για παράδειγμα την κυβέρνηση αποστατών, είτε του Αθανασιάδη Νόβα, είτε του Ζηρημόκου, είτε του Στεφανόπουλου, ή μια πιθανή μετεκλογική κυβέρνηση συνεργασίας Ένωσης Κέντρου και ΕΔΑ με ολίγων ή πολύ Ανδρέα Παπανδρέου. Ευχαριστώ. Νομίζω επειδή οι περισσότεροι πρέπει να έχετε μνήμες της εποχής, ως νέοι τότε, θα μας ενδιαφέρει να κάνουμε μια κουβέντα εδώ με τους προβληματισμούς για την περίοδο. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα είναι πάρα πολλά. Ναι, ναι, ναι. Δεν καλύπτονται. Από το 53 μπορώ να σας τα πω όλα απ' έξω. Λοιπόν, αλλά το, για το Μαρκεζίνη, που για μένα είναι από τους σπουδαιότερους με τον Βολιγούρα. Το 53 είχαν γράψει Times, αφού είχε κάνει εκείνη τις θεαματικές κινήσεις που πήγε στην Αμερική και τους είπε το έτο μεταβαλλοντικό. Τα μηδενικά, έφερε τα μηδενικά. Ναι, αλλά ετοιμάστηκε πρώτα, θυμάμαι, είχε πάρει, είχε κρατήσει τα δώρα των καθηγητών Πανεπιστημίου βιαίως για να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό που τον είχε ο πλαστήρας μισό, και όταν τόλμησε να πει για υποτίμηση ο πλαστήρας, άρχισε να φεύγουν από τα παράθυρα οι υπουργοί του. Λοιπόν, τότε ετοιμάστηκε να μας κόψουν τη βοήθεια οι Αμερικανοί. Πάει στην Αμερική, ζητάει αυτά που ζητάει και θα σας πω τα λίγα. Λοιπόν, και του λένε, ναι, αλλά θα σας κόψουμε τη βοήθεια. Το έτσι το μεταβάλλω εις τρέιντ, λέει. Τη βοήθεια τη μεταβάλλω σε εμπόρια. Να με αφήσετε να πάω σε ανατολικές χώρες. Και πήγε και έχει, εκτός από αυτές τις συμβάσεις που είχε κάνει, ήταν ένας προθάλαμος της ΕΟΚ τότε. Ναι. Και οι Times λένε, απείλησα μάλλον το κατεστημένο, δεν αποκλείεται στο μέλλον να έχουμε μία Ηνωμένη Ευρώπη με πρωθυπουργό να είναι ενέργαρτη έναν Μαρκεζίνη. Ήταν ο κυριότερος λόγος που τον απέβαλαν. Ερχόμαστε στο βασιλιά. Εκτός από το ύφος των επιστολών που συνετάγησαν από άλλους, ο βασιλιάς είναι 100% εντάξει. Δεν ήταν ηθικό το θέμα να είναι η συνωμοσία μέσα και να ζητάει ο πατέρας του γιου, του συνωμότη, να γίνει υπουργός. Του λέει, κάνει όποιο θέλεις. Ηθικός είχε βασιλιάς. Και δεν αναφερθήκατε καθόλου, αν το έχετε υπόψη, στο Συμβούλιο Στέμματος. Εκεί ο βασιλιάς του λέει, κοιτάξτε με στα μάτια, και δεν τόλμησε ο γέρος να τον κοιτάξει στα μάτια. Αυτό το είχε μάθει η μάνα του. να κοιτούν στα μάτια μου. Τέλος πάντων, είναι πολλά. Ναι, ναι. Πολλά. Οι ενστάσεις από εκεί, είχαμε κάτι ενστάσεις εκεί, δεν ξέρω. Ποια είναι η ένσταση? Ποιος? Εσύ. Ναι, ναι. Είχαμε κάτι ενστάσεις. Όχι, θα πω ένα γενικό. Ναι. Κανένας ιστορικός δεν πρέπει να δίνει πίστη στον ημερήσιων τύπων μετά την 21η, μετά την μεταπολίτευση. Δεν ανέφερα τίποτα εγώ. Κάνα δημοσίευμα δεν ανέφερα. Λοιπόν, έχουν γραφεί φανταστικά ψευδολογήματα και συνεχίζουν ακόμα. Ναι, δεν ανέφερα. Για εκείνη την εποχή. Ναι. Όχι μετά το 1974. Τι γράφουν, λέω. Του 67. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ούτε επιπείρα. Τα περισσότερα από αυτά είναι σταλμένα. Γράφουν ψευδολογίες.